Ονομάζομαι Ειρήνη Βοκοτοπούλου, είμαι κοινωνιολόγος και ασχολούμαι με την προώθηση της ανάγνωσης στα παιδιά. Με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας για 8η χρονιά σχεδιάσαμε το καλοκαιρινή καμπάνια. Τι είναι μια καλοκαιρινή καμπάνια ανάγνωσης και δημιουργικότητας και τι απαιτεί ο σχεδιασμός της. Προσπαθούμε μέσα από ένα θέμα που το επιλέγουμε κάθε φορά με κριτήριο να είναι ευρύ και να μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές όψεις και διαφορετικές προτάσεις και βιβλίων και δραστηριοτήτων. Η καλοκαιρινή καμπάνια είναι καταρχήν ένας τρόπος στα παιδιά στους καλοκαιρινούς μήνες να έχουν έναν τόπο που να μπορούν να απασχοληθούν. Η καλοκαιρινή καμπάνια είναι ένας τρόπος να προωθήσει βιβλιοθήκη προτάσεις όχι μόνο ανάγνωσης αλλά και δημιουργικότητας στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς ίσως. Τώρα που δεν έχουν την πίεση των μαθημάτων και του σχολείου. Με κριτήριο αυτή τη διαπίστωση προσπαθούμε να οργανώνουμε στη βιβλιοθήκη καμπάνιες γύρω από ένα θέμα το οποίο το επιλέγουμε να είναι ευρύ έτσι ώστε να μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές όψεις της πραγματικότητας, διαφορετικούς τομείς της γνώσης, της επιστήμης και της τέχνης και να μπορεί να εμπλέκει και διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, δηλαδή όχι μόνο ανάγνωση βιβλίων, αλλά και οτιδήποτε θα μπορούσε να αφηγηθεί μια ιστορία. Γιατί τελικά στη βιβλιοθήκη δεν φυλάμε μόνο βιβλία, αλλά στη βιβλιοθήκη μπορούμε να ανακαλύψουμε ιστορίες. Ιστορίες σε πάρα πολλά κρυμμένες, σε πάρα πολλές δράσεις. Μια ιστορία μπορεί να μας πει μια φωτογραφία, μια ιστορία μπορεί να μας πει μια κινηματογραφική ταινία, μια ιστορία βέβαια μπορεί να μας πούνε και τα βιβλία. Φέτος το θέμα της καμπάνιας ήταν το μέσα και το έξω. Μέσα είναι το σπίτι μας, έξω είναι η γειτονιά μας, έξω είναι η χώρα μας, έξω είναι βέβαια και το διάστημα. Μπορούσαμε δηλαδή με αυτό το θέμα να ασχοληθούμε με τα παιδιά με πολλά διαφορετικά θέματα. Μέσα μας είναι και η ψυχή μας, άρα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Και με αυτό το σκεπτικό οργανώθηκαν δραστηριότητες που περιλάμβαναν από εργαστήρια μουσικής για να βρεις το ρυθμό μέσα σου, μέχρι εργαστήρια για να ανακαλύψουμε τους εξωγήινους που πιθανόν να υπάρχουν και να ζουν σε άλλους πλανήτες πολύ μακριά από εμάς. Στη βιβλιοθήκη οργανώθηκαν εκδηλώσεις διαφόρων τύπων. Είχαμε εκδηλώσεις που τα παιδιά ερχόντουσαν, παρακολουθούσαν ένα θέαμα, αλλά προσπαθήσαμε και προσπαθούμε πάντα να οργανώνουμε και ομάδες παιδιών, οι οποίες μέσα στην βιβλιοθήκη ασχολούνται καθημερινά με κάποια δουλειά. Έτσι φέτος υπήρχε η ομάδα των κυπουρών, η ομάδα των συγγραφέων και η ομάδα των δημοσιογράφων που παρακολουθούσαν την καμπάνια και την εξέλιξή της σε όλη τη διάρκειά της. Επίσης έχουμε καθημερινά αναγνώσεις βιβλίων, προτάσεις βιβλίων πάνω στο θέμα της καμπάνιας. Και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η βιβλιοθήκη βρίσκει τον δρόμο της προς την τοπική κοινωνία, τα παιδιά και τους ανθρώπους της Βέρειας.